Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι. Έχουμε μπει ήδη στην κουβέντα μα. Ο κύριο Γιώργο Τσαούση είναι μαζί μα εδώ. Καλησπέρα κύριε Τσαούση. Καλησπέρα κύριε Νικολάη. Ο Τσαούση είναι νομικό. Ασχολείται με το προσφυγικό πάρα πολλά χρόνια και έτσι είναι πολύτιμο ξεναγό δικό μα. που εμεί δεν τα ξέρουμε καλά τα θέματα αυτά. για να μα εξηγεί σε τι φάση βρίσκεται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την ιστορία τη Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ πήγε στο, στην Τουρκία, έγινε μια συνάντηση με τον Ερτογάν κάποια πράγματα διέρευσαν από αυτή τη συνάντηση αυτή. Εκριβώς. Αυτό το οποίο ξέρουμε και είναι γεγονό και δεν θα το αποδώσουμε ούτε σε διαρροέ αλλά ούτε σε τίποτα αποτελεί επίσημη ενημέρωση είναι ότι μελετάτε με ποιον τρόπο μπορεί να εμπλακεί στην ιστορία τη φύλαξη των Ευρωπαϊκών Συνόρων το ΝΑΤΟ. Αυτό πώ σα ακούγεται, θέλω να σα ρωτήσω. Κοιτάξτε, είναι μια εξέλιξη η οποία ήταν αναπόφευκτο κάποια στιγμή να συζητηθεί έστω. Δεν νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι θα πάμε σε μια τέτοια λύση. Αλλά είμαστε μακριά από κάτι ε, τέτοιο, λέτε. Νομίζω, εντάξει, τόσο μακριά να μην είμαστε, γιατί όπω έχουν πάρα πολλέ φορέ και όλα τα έχουμε δει σε, αυτή την, έτσι, σε αυτέ τι εξελίξει. Να μην εκπλησόμαστε με τίποτα. Αυτό το χρονικό διάστημα ακριβώ. είναι κάτι βέβαια το οποίο δεν θα έπρεπε να συζητείτε καθόλου, αν ήταν δεδομένη και η φύλαξη των συνόρων, η παρουσία τη Frontex και η πίεση προ την Τουρκία ώστε να κάνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Όταν όμω έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, και εδώ φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ανησυχητικά και όσα διέρευσαν από τι συνομιλίε των Τούρκων αξιωματούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί ανταλλαγμάτων, περί μυστικών συμφωνιών κλπ. Όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο όμω, νομίζω ότι και κάτι τέτοιο ε, είναι αναμενόμενο ίσως να συζητείτε και δεν αποκλείεται να έχουμε μια τέτοιου είδους ε, παρέμβαση. Βέβαια εδώ τίθεται πολλά άλλα ζητήματα και νομίζω αυτά ανησυχούν τον κόσμο πέραν του προσφυγικού. Ε, το ποιοι θα έρθουν στο Αιγαίο, τι ακριβώς θα κάνουν, ποιε θα είναι αυτές οι περιπολίες, Εγώ, ε, τι δικαιώματα, τι δικαιώματα θα αποκτήσουν ενδεχομένω οι Τούρκοι. Ε, μπορεί και να είμαστε υπερβολικοί. Από την άλλη μεριά, όμω, η ανησυχία του κόσμου είναι κάτι την οποία πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Νομίζω αυτή την κρίσιμη περίοδο και μην ξεχνάμε ότι και οι νησιώτε κ. Νικολάηδη έχουν τραβήξει πάρα πολλά. Και νομίζω ένα παραπάνω κίνδυνο, μια παραπάνω νησιά θα ήταν κάτι που δεν θα ωφελούσε τη δεδομένη Έχουμε την, από την πλευρά του Πρωθυπουργικού Γραφείου τη διαρροή ότι ε, έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και, στον στο κύριο, κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, η Γερμανίδα Καγκελάριο τηλεφώνησε στον κύριο Τσίπρα για να του πει τι συζήτησε και του ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι θα πρέπει να δούμε την εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε αυτή την ιστορία. Σύμφωνα με το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο κύριο Τσίπρας απάντησε ότι σε κάθε περίπτωση, αν θα υπάρχει τέτοια εμπλοκή, θα πρέπει να περιοριστεί στα όρια τη Τουρκία, είτε στην εδαφική τη έκταση είτε στα θαλάσσια όρια της. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακριβώ. Αλλά εγώ θα ξαναρωτήσω: Μήπω είμαστε λίγο υπερβολικοί. Δηλαδή, αν αναπτυχθεί μια ανατοϊκή δύναμη η οποία θα έχει σαν στόχο να καταδιώκει του δουλεμπόρου, η οποία θα μπορεί να κινείται και στα ελληνικά αλλά και στα τουρκικά χωρικά είδατα, αυτό εμά μα ενοχλεί, μα πειράζει. Όχι, αν συμβεί αυτό που λέτε, δεν μα ενοχλεί, θα μα βοηθήσει κιόλα. Το θέμα είναι ότι η ανησυχία προέρχεται από το, το γεγονό ότι μπορεί κάτι να μην συμβεί όμω. Ε, δηλαδή να έχουμε άλλου είδους εμπλοκές και να μην γίνει αποκλειστικά αυτή η παρέμβαση ε, για το προσφυγικό. Αν όμω γίνει έτσι ακριβώ όπω το θέσατε, το οποίο βέβαια περίπου θα μπορούσε να γίνει και με τη Frontex. Βέβαια η Frontex δεν είναι μια δύναμη κρούση, ναι. μια πολεμική μηχανή, α πούμε, ενώ το NATO θα μπορούσε να προβεί και σε κάποιε τέτοιε ενέργειε. Βέβαια, δεν νομίζω να είναι τελικά τόσο ε, καλό το να έχουμε το Νάτο σε αυτό το, τη δεδομένη στιγμή στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία και να προβεί σε τέτοιε ενέργειε. Ενώ θα μπορούσαμε αντί να σε κάτι τέτοιο να αναγκάσουμε την Τουρκία να μην αφήνει του ναι. ανθρώπου αυτού να δρουν στα παράλια Σε αυτό, αυτό έχουν γίνει πολλέ προτάσει μέχρι τώρα, νομίζω. Σε αυτό ήθελα να περάσω τώρα. Ε, εμένα το γεγονό ότι η Γερμανίδα Καγκελάριο προχώρησε στη διατύπωση μια τέτοια πρόταση μου δείχνει ότι σε ενδεχόμενε προηγούμενε προτάσει τη δεν μπόρεσε να βρει συμφωνία. Έλαβε, έλαβε αρνητικέ απαντήσει. Γιατί αν μπορούσε να πιέσει και αυτέ οι πιέσει να γίνουν αποδεκτέ από την τουρκική πλευρά, από τον κύριο Ερτογάν, ότι ξέρετε πρέπει να φυλάσετε εσεί τα, ε, την, τα όρια σα, τι ακτογραμμέ ναι, σα, ναι, ναι. ώστε να μην φυγαίνουν οι λαθρέμποροι, οι σωματέμποροι, τότε δεν θα, περ, δεν, θα περ, δεν θα περνούσαμε ποτέ σε μια τέτοια εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα σε τήρηση συμφωνία η οποία δίνει πολύ σημαντικά ανταλλάγματα στην Τουρκία. Δεν θα το ζητούσε η κυρία Μέρκελ από τον κύριο Ερντογάν. Να το κάνει απλά και μόνο επειδή ο ίδιο το επιθυμούσε χωρί ανταλλάγματα. Ε, Προφανώ και για να φτάνουμε να συζητάμε για το ΝΑΤΟ, ε, έχω την εντύπωση ότι έχουμε έρθει σε ένα αδιέξοδο και έχει έρθει σε ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώ απέναντι στην Τουρκία. Άρα μπορούμε να καταλήξουμε ε. στο συμπέρασμα, κατά τη γνώμη σα, ότι η επιχείρηση πιέζουμε την Τουρκία να σταματήσει του σωματέμπορου. Εστεύθει... Προ, προ, προ προς το παρόν έχει στεφθεί από. Με αποτυχία, έτσι. Ναι, ναι. Προς το παρόν... Άρα δεν μπορούμε να, να περιμένουμε κάτι στιγμή, τέτοιο, ναι. λέτε. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε. Πράγματι, αυτή την εξέλιξη δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια να πιεστεί η Τουρκία ε, για να πράξει τα συμφωνηθέντα τα οποία, να πω την αλήθεια, μετά αυτά που διάβασα για τη συνάντηση αυτή που είχε γίνει. Και συζητήθηκαν αυτά τα ανταλλάγματα και το θέμα τη συμφωνία με την Τουρκία. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα είχαμε συμφωνία και σε αυτό. Δηλαδή, ο κ. Σεντογάν καταξύ, καταρχήν ζήτησε περισσότερα χρήματα ναι. από τα τρία δι. Και μάλιστα ανέφερε ότι η Ελλάδα έτσι, στα χρόνια αυτά τη κρίση έχει λάβει 400 δι. Δηλαδή, η κουβέντα πράγματι έχει πάει σε άλλο μονοπάτι. Έχει εκφυλιστεί ακριβώ και δεν ξέρω καν αν έχουμε ήδη μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ε, αν όμως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή άλλο αποτέλεσμα με την Τουρκία, νομίζω ότι γι' αυτό έγινε ακριβώς και αυτή η πρόταση για την εμπλοκή Μάλιστα. του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό το μέτωπο και πάμε τώρα στο ιστορικό μέτωπο. Αυτό το οποίο συγκροτεί την ιστορία του προσφυγικού μεταναστευτικού στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η ένταση. Ένταση στην ΚΟ, ένταση στη ΣΑΜΟ, ένταση στα διαβατά, ένταση παντού. Τι γίνεται, μπορούμε να την ξεπεράσουμε αυτή την ένταση και πώς. Νομίζω ότι η ένταση αυτή είναι πολύ δύσκολη να ξεπεραστεί πλέον. Ε, η αλήθεια είναι ότι έγιναν πολλέ λάθο κινήσεις εξ αρχή στο ζήτημα. Ε, είχαν δίκιο να φωνάζουν από την αρχή οι νησιώτε ε, για τα όσα αντιμετώπισαν. Ε, λέγαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αποφάσει και οι θέσει των τοπικών κοινωνιών. Σε περίπτωση που πάμε να δημιουργήσουμε ε, στρατόπεδα, κέντρα φιλοξενία ή hot spots, να λάβουμε υπόψη τι ειδικέ συνθήκε που επικρατούν σε κάθε τόπο και να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, να υπάρχει συνεννόηση και με του τοπικού φορεί. Αυτό δεν έγινε με επιτυχία καθ' όλη τη διάρκεια του 2015 και φτάσαμε τώρα να είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε τα hot spots ή κάποια κέντρα φιλοξενία και στα νησιά και σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε αυτέ τι αντιδράσει, οι οποίε, να σα πω την αλήθεια, ε, ήταν αναμενόμενα τι έχουμε. Ε, δεν έχει όμω δυνατότητα σε αυτή τη στιγμή δυστυχώ η κυβέρνηση να τι ξεπεράσει και να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η υλοποίηση. Και για να τα λέμε και όλα, ε, αυτή η κυβέρνηση έμαθε τον κόσμο να αντιδρά σε πάρα πολλά ζητήματα όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Ε, και δυστυχώ δεν είναι εύκολο να πείσει τώρα αυτού του ανθρώπου να μην ξεσηκώνονται. Ε, απ' την άλλη, βέβαια, μεριά, σε μια διαφορετική περίπτωση η υλοποίηση συμφωνηθέντων και έτσι μια Πιο ευνοούμενη ίσω πολιτεία, θα έλεγα ότι ε, δεν πρέπει τελικά να διαμαρτυρόμαστε για οτιδήποτε πάει να γίνει δίπλα μα και έχει να, να κάνει με κάτι που εμεί θεωρούμε αρνητικό. Κάπου θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και τα κέντρα προσφύγων και τα hot spots κάπου πρέπει να γίνουν. Έτσι, και όπου και να γίνουν θα έχουμε αντιδράσει. Ακριβώ. Δικαιολογώ σε έναν βαθμό τη. Ε, Διαμαρτυρίε των κατοίκων, γιατί δεν υπάρχει σχέδιο, ενδεχομένω να υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία να μην τα γνωρίζουμε εμεί που έχουν να κάνουν με τι τοπικέ κοινωνίε και το χώρο όπου θα, θα δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα. Από την άλλη μεριά όμω, θα πρέπει και εμεί να αρχίσουμε να έχουμε ευαισθησία σε συγκεκριμένα θέματα και να δεχθούμε μια πραγματικότητα. Αν δηλαδή θέλουμε ε, να τηρούμε τι υποχρεώσει μα προ του εταίρου μα, βέβαια θα μου πείτε τι τηρούν αυτοί προ εμά, μια άλλη κουβέντα. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε συνεπεί, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάπου σε όλη την Ελλάδα κάποια κέντρα, όπω και αν αυτά ονομάζονται, θα πρέπει να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν. Ο κόσμο αντιδρά επειδή φοβάται ότι πάρα πολύ σύντομα ενδεχομένω να έχει ένα χώρο, στον οποίο μπορεί να στεγάζονται 2.000-3.000-4.000 άνθρωποι, οι οποίοι οι άνθρωποι μπορεί ενδεχομένω να ζουν κάτω από άθλιε συνθήκε, και αυτοί οι άνθρωποι να προσπαθούν να φεύγουν από εκεί ναι, ναι. και να αναζητούν είτε τροφή είτε κάτι άλλο στις, γει, στις γειτονικές, στις γειτνιάζουσες κατοικημένε περιοχές. Αυτό είναι μακριά από την πραγματικότητα. Είναι ένα φόβο ο οποίο είναι μακριά από την Όχι, πραγματικότητα. Όχι, δεν είναι καθόλου μακριά από την πραγματικότητα, κύριε Νικολάη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Για τι άθλιε συνθήκε είναι δεδομένο ότι υπάρχουν σε όλου του χώρου φιλοξενία ή κράτη στην Ελλάδα. Μόνο τα, αυτά τα κέντρα που να δημιουργηθούν έχουν άθλιε συνθήκε κράτηση. Σα θυμίζω ότι η Ελλάδα μονίμω καταδικάζει τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για άθλιε συνθήκε κράτηση ε, και αλλοδαπών και ημεδαπών, έτσι αν το πάρουμε συνολικά το ζήτημα. Ε, και σίγουρα οι τοπικέ κοινωνίε έχουν λόγου να ανησυχούν. Γι' αυτό σα είπα ότι σε μια άλλη κατάσταση ενδεχομένω δεν θα μπορούσε κάποιο να πει ότι δεν θέλω αυτό δίπλα μου. Τώρα όμω έτσι όπω είναι τα πράγματα. Και έτσι όπως χωρίς σχεδιασμό φαίνεται πάλι να γίνονται αυτές οι κινήσεις, νομίζω ότι αυτές οι αντιδράσεις και δικαιολογημένε σε ένα βαθμό είναι, αλλά και νομίζω πάρα πολύ δύσκολο να κατευναστούν. Ε, κατά την άποψή σα, αυτό ο χώρο, ένα χώρο ο οποίο πρέπει να δημιουργηθεί, εν πάση έτσι, ένα στη Νότια Ελλάδα και ένα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι δεδομένο ότι πρέπει να δημιουργηθεί. Εγώ θα λέγαμε καλύτερα πολύ, πολύ, μικρότεροι χώροι πρέπει να δημιουργηθούν, κύριε Νικολάη. Δηλαδή, είναι λάθο και αυτό που γίνεται με το να λέμε ότι η Αθήνα η Θεσσαλονίκη. Του δύο μεγάλου χώρου και κάποιοι μικρότεροι στα νησιά. Εγώ θα έλεγα πολύ Χώροι πρέπει να δημιουργηθούν. Θα έπρεπε να γίνει μια κατανομή σε όλη την ε, γεωγραφική επικράτεια τη Ελλάδα, ανάλογα με τι δυνατότητε που έχει κάθε περιοχή. Φυσικά να δοθούν κονδύλια από εκεί και πέρα προ ενίσχυση των κοινωνιών ή να δημιουργηθούν οι συνθήκε, ε, μέσα στι οποίε δεν θα συμβούν ενδεχομένω αυτά που είπατε προηγουμένω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πολύ μικρότεροι χώροι ε, και σίγουρα με κάποιο σχεδιασμό. Νομίζω μόνο έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε τα κέντρα αυτά και τα hot spots, τα οποία έχω πει και άλλη φορά. Ότι πρέπει πλέον να τα βάλουμε στο μυαλό μα και κατ' επέκταση στη ζωή μα. Κάποια στιγμή θα έπρεπε η Ελλάδα να με ρυμνήσει, ακόμα και αν δεν είχαμε αυτή την έξαρση του προσφυγικού, ώστε κάποιε χιλιάδε άνθρωποι, οι οποίοι έστω ζητούν άσυλο στη χώρα μα ή προσωρινά διαμένουν εδώ για κάποιου τέτοιου λόγου, πρέπει να φιλοξενηθούν κάπου. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και Είχαμε όμω τέτοιου χώρου και πέρυσι του κλείσαμε. Εγώ, είχαμε... θυμάμαι τον... Εγώ θυμάμαι τον κύριο Πανούση. Ο οποίο ήταν υπουργό Προστασία του Πολίτη. Πολλά θυμόμαστε. Και ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο πέρυσι, τέτοια εποχή, έτσι με έναν πανηγυρικό τόνο. Έκλεισε την αμυγδαλέζα. και είπε ότι το έσχο τη Αμεγδαλέα ναι, ανήκει το... πια στο παρελθόν. Το έσχο τη Αμεγδαλέα ανήκει στο παρελθόν. Ε, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα να εισέρχονται ελεύθερα και να μην κρατούνται πουθενά. Ε, από εκεί και πέρα, φτάσαμε σήμερα όμω στον κύριο Μουζάλα, τον τωρινό υπουργό αναπληρωτή μεταναστευτική πολιτική. Και ε, να λέω ότι πραγματικά υπάρχουν και παράτυποι μετανάστε. Κάπου θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να κρατούνται. Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα κράτηση. Μα λέει καινούργια πράγματα, υποτίθεται έτσι. Πράγματα από τα οποία όσοι τέλο πάντων έχουμε μια βασική ενασχόληση του αντικείμενου, νομίζω ότι τα ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και να αναφέρω εδώ κάτι που μου κάνει εντύπωση αυτέ τι μέρε, κύριε Νικολαίδη, ότι ο κύριο Μουζάλα βλέπω ότι όσο χειροτερεύει το πράγμα έτσι και πάμε σε δύσκολε και ανεξέλεγκτε καταστάσει, λίγο γυρνάει στον αρχικό του ρόλο ω λίγο υπηρεσιακό, λίγο ουδέτερο υπουργό. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που ο υπουργό αρμόδιο για τα θέματα αυτά, που πραγματικά και ένα αυτό διάστημα σχολιάζει την επικαιρότητα. Την άλλη φορά είχαμε πει ότι απλώ ανησυχεί. Τώρα βλέπω να λέει ότι ενδεχομένω να έχουμε δυσάρεστε εξελίξει σύνοδο κορυφή. Αυτό θέλω να ε, σας το Συγγνώμη συγγνώμη τώρα, ο Υπουργό έχει αυτό το ρόλο τελικά. Δεν πρέπει να κάνει κάτι ώστε σε αυτό το θέμα να έχουμε κάποιε λύσει. Αν τώρα αρχίζει να ανησυχεί, αρχίζει να φοβάται ή είναι σε αυτή την κατάσταση που κάποιοι λένε ότι αυτή η κυβέρνηση σιγά σιγά είναι προ την έξοδο και δεν ξέρουμε και ποια θα είναι αυτή η έξοδο, μπορεί να είναι και πολύ δυσάρεστη δυστυχώ, τότε είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ και για την εξέλιξη του προσφυγικού. Ο κ. Μουζάλα πάντω ε σε παλαιότερες δηλώσεις του έλεγε ότι μπορούμε κάποια πράγματα να τα φτιάξουμε σχετικά γρήγορα. Πέρασαν τρει μήνε όμω και δεν κάναμε απολύτω τίποτα. Αμέσω μετά βάλαμε στο κόλπο το στρατό. Ναι. Ο κύριο Καμένο ανέλαβε όλη αυτή την ιστορία, τοποθέτησε και του για να οργανώσει με ένα σωστό τρόπο και νομίζω ότι αυτό μπορούσε να ήταν και ένα, θε... και ένα βήμα προ τη θετική κατεύθυνση. Κατά Κατάψυμα... τη γιατί ο στρατό είναι ένα αποτελεσματικό μηχανισμό. Και ένα υπαρκτό οργανωμένο μηχανισμό. Τώρα όμω βλέπουμε ότι αυτό ο υπαρκτό οργανωμένο και αποτελεσματικό μηχανισμό έχει άλλου είδου εμπόδια. Άρα. Κύριο Καμένο βέβαια να θυμίσουμε ότι ανέλαβε αυτό το, έτσι, το βάρος ή την ευθύνη να προχωρήσει στην οργάνωση των χώρων φιλοξενίας μετά από πολλές πιέσει και αφού χάθηκε πάρα πολύ χρόνος ε, του 2015. Ε, πάρα πολύ λέγαμε την αρχή ότι τα εγκαταλειμμένα στα τόπια θα μπορούσε να είναι μια λύση. Βέβαια, εγώ πάντα έβαζα μια υποσημείωση σε αυτό που εύκολα λέγαμε για τα στρατόπεδα, ότι εκεί έχουμε πράγματι και πολλή γραφειοκρατία, αλλά και έχουμε και έναν υπουργό στον τον κύριο Καμένο. Έτσι, χωρί να θέλω να πω κάτι άλλο, με τι ιδιομορφίε που έχει, με την ανεξέλεγκτη και κρυκτική συχνά συμπεριφορά του. Άλλωστε, και δεν θα, θα μπορούσε να είναι που αποτέλεσμα. Πει. Ο κ. Μουζάλα είχε πει ότι, ο... Καμένο, ότι, ζητάει ανταλλάγματα, ότι έτσι παίζει κάποια παιχνίδια προκειμένου στο προσφυγικό. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε το που φτάσαμε, αλλά σα λέω ότι μάλλον είναι αργά τελικά για να νομίζουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε και, τις, τους σχεδιασμούς και του σχεδιασμού και του Μέσα σε 10 μέρες. Μέσα σε 10 μέρε, τι ακριβώ να κάνουμε. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο να ξεκοθούν οι τοπικέ κοινωνίε βλέποντα τα στενά χρονικά περιθώρια σου, λέει, θα κάνουν πίσω. Αυτή η χωρη φιλοξενία. Το καλό σενάριο είναι να φιλοξενούν ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν να συνεχίσουν ένα ταξίδι προ την Δυτική Ευρώπη. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εκτό από τι τρει εθνικότητε που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση και του έχει αναγνωριστεί κατά ακριβώς, κάποιο τρόπο ακριβώς. το καθεστώ του πρόσφυγα. Άρα μιλάμε για ανθρώπους εκτός Συρίας, ε, Αφγανιστάν Ιράκ, και Ιράκ. Ακριβώς, έτσι. εκτός από αυτές τις τρεις επικότητες. Ναι. Έχετε κάποια εικόνα για το αν έχουμε αρκετούς από αυτούς τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Ή... Από ή... τους εκτός των τριών υποκότητων. Ναι. Φυσικά και έχουμε. του πλειοψηφία των ανθρώπων που υπηκότητων. τη στιγμή και νεοεισερχόμενοι, δηλαδή το 2015 και παλαιότεροι, είναι από άλλες χώρες. Και οι οποίες χώρες καταγωγής τους έχουμε πει ξανά ότι Δυσκολεύουν και τη συνεργασία με τι ελληνικέ αρχέ για την επιστροφή από εμά των υπηκών. Τους του. Έχουμε και τέτοιου είδου προβλήματα. Και αυτά όμω θα πρέπει να ξεπεραστούν. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή, κύριε Νικολαίδη, που βρίσκεται στη χώρα όσον αφορά του παράτυπου πλέον μετανάστε, είναι υπηκότητε εκτό των τριών που προαναφέρθηκαν. Και οι οποίοι αρκετοί από αυτού έχουν ακολουθήσει, έχουν καταφέρει να πάνε προ την κεντρική και βόρεια Ευρώπη και κάποιοι άλλοι που παραμένουν εδώ. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουν. Αλλά οι υπόλοιποι είναι από άλλε χώρε. Για, για, να τα παίρνουμε ένα προ ένα. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή λέει ότι οι Σύριοι, οι Αφγανί και οι Ιρακινοί φεύγουν κανονικά. Οι Σύριοι, οι Αυγανοί και οι Ιρακινοί παίρνουν ένα υπηρεσιακό σημείωμα από την αστυνομία με το οποίο μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και ανάλογα με τη δυνατότητα που του δίνει το κράτο των Σκοπίων να εισέρχονται στο έδαφο του μπορούν να συνεχίσουν ταξίδι προ την Ευρώπη. Mm -hmm. Δεν είναι και τόσο κανονικό και αυτό για να λέμε την αλήθεια. Ουσιαστικά η αστυνομία, μην έχοντα κάποιε άλλε δυνατότητε, χορηγεί αυτά τα υπηρεσιακά σημειώματα και με δεδομένο βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να υποβάλουν και ασύλου στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει, λειτουργεί, μετά από χρόνια λειτουργήσε και αυτή η πολύπαθη υπηρεσία ασύλου στην Ελλάδα και μπορεί να δεχτεί και τέτοια αιτήματα. Αλλά σα θυμίζω ότι η υποβολή αιτήματο ασύλου στην Ελλάδα καθιστά τον υπήκοο αυτή τη χώρα υποχρεωμένο να παραμείνει στη χώρα μα μέχρι να εξεταστεί το αίτημά του. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι με κάποιον τρόπο είτε έχουν φύγει είτε παραμένουν εδώ με προσδοκία να φύγουν και μένουν στην Ελλάδα όλοι οι υπόλοιποι. Εκτό από κάποιου λίγου, ίσω μπορούν και αυτοί να περνάνε από τα Σκόπια. Αλλά εδώ και αρκετό καιρό ξέρουμε ότι τα Σκόπια έχουν κλείσει, έχουν Και να πούμε ότι και για την μόλιους. περίπτωση των τριών αυτών εθνοτήτων που χαρακτηρίζονται ω πρόσφυγε και ω κατατρεγμένοι λόγω πολέμου, και αυτού την κίνησή του τη ρυθμίζουν τα Σκόπια, έτσι. Γιατί δεν έχουν κάθε φορά την ίδια αντιμετώπιση. Βεβαίως. Κάναμε έτσι ένα ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα. ήταν 7.000 άνθρωποι εκεί εγκλωβισμένοι. Ναι, Κάποια στιγμή ναι. μετά απορροφήθηκαν οι περισσότεροι, γύρω στου 2.000 Σύριοι φύγανε. Ε, αλλά κάποιοι άλλοι μείναν. Αυτοί που είναι εκτός των τριών εθνοτήτων και διορθώστε με αν κάνω λάθος όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να περάσουν φεύγουν από την ειδωμένη και, και βρίσκουνε, κινούνται... ψάχνουν να βρουν διαφυγές είτε εντός Ελλάδας είτε να, 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 να κάνουν κάτι άλλο είναι... να κινηθούν παρανόμως προς τη Δυτική Ευρώπη. Είναι δύσκολο βέβαια από άλλα σημεία να περάσουν στη Δυτική Ευρώπη. Θυμάστε οι εικόνες που έχουμε δει εδώ και χρόνια στο λιμάνι της Πάτρας με ανθρώπου να προσπαθούν να μπουν σε φορτηγά, σε νταλίκες, για να ταξιδέψουν προ την Ιταλία. Έχει δυσκολέψει πολύ και εκείνο το πέρασμα. Κατά κύριο λόγο αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στη χώρα. Και πού παραμένουν, κατά κύριο λόγο στο λεκανοπέδιο τη Αντική, αλλά και διάσπαρτη σε όλη την Ελλάδα και σε άλλε πόλει. Και φυσικά χωρίς, οι περισσότεροι από αυτού χωρί χρήματα, χωρί δυνατότητα να εργαστούν, Χωρί καλά-καλά νόμιμα έγγραφα στα χέρια του, είναι κάτι το οποίο δεν με ξενίζει, κύριε Νικόλα. Γιατί συμβαίνει και εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και χωρί να έχουμε αυτό το κύμα του προσφυγικού. Τώρα, επειδή όμω αριθ... λόγω αυτή τη ροή τη συγκεκριμένη που είχαμε στο... στη διάρκεια του 2015, επειδή οι αριθμοί έχουν ανέβει αισθητά, πιστεύετε ότι μπορεί τεχνικά είναι εφικτό να μαζευτούν αυτοί οι άνθρωποι και να φύγουν, να εκδιωχθούν για τι πατρίδε του με το δεδομένο ότι ούτε καν ακόμα και αυτό ο ΟΗΕ αναγνωρίζει το δικαίωμά του να ταξιδεύουν. Ε, εφικτό δεν είναι να γίνει σύντομα, ε, είναι εφικτό να γίνει σε ένα βάθο χρόνου. Δεν μπορεί να γίνει την μια μέρα στην άλλη, αυτό είναι δεδομένο. Δεν έχουμε τέτοιε υποδομέ. Αν δεν ξεκινήσουμε όμω κάτι να κάνουμε, δεν θα το πετύχουμε ποτέ. Αν δηλαδή δεν ταυτοποιήσουμε, καταρχήν, πολλοί από αυτού δεν ξέρουμε καν και ποιοι είναι, κύριε Νικολάη, δεν Έχουμε και τέτοια ζητήματα, α πούμε. Έτσι. Okay. Γι' αυτό λέγαμε τα hot spots θα αποτελούσαν εφόσον λειτουργούσαν εδώ και καιρό έτσι, έναν χώρο καταγραφή και ταυτοποίηση, για να είμαστε και σίγουροι ακριβώ τι συμβαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν έτσι προοδευτικά σε βάθο χρόνου να επιστρέψουν στι πατρίδε του. Θα πρέπει όμω πρώτα να κρατηθούν, θα πρέπει να έχουμε κέντρα κράτηση για αυτού. Ε, και από εκεί και πέρα, αν δεν είχαμε νέε ροέ, νομίζω θα μπορούσαν να το διαχειριστούμε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμω έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων από αυτού και άλλη φορά σα είπα, νομίζω ότι είναι ή και ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τι 200.000 ανθρώπου νέου εισερχόμενου που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα. Και συνεχώ έχουμε και, και νέε ροέ. Νομίζω ότι αυτό διωγγώνει το πρόβλημα. Και πώ θα αντιμετωπίζετε. Πώ θα αντιμετωπίζετε. Ε, τώρα θα μου πείτε στο δεκαήμερο, εγώ δεν βάζω το δεκαήμερο. Έτσι, συνολικά, αν το δούμε το ζήτημα. Ε, δημιουργούμε κέντρα ταυτοποίηση και καταγραφή για να ξέρουμε ποιοι εισέρχονται στη χώρα. Δημιουργούμε χώρου φιλοξενία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυναμικότητα και φυσικά ανθρώπινε συνθήκε διαβίωση. Και από εκεί και πέρα πιέζουμε τη μεν Ευρώπη να δεχτεί ένα σύστημα ανακατανομή των προσφύγων στι χώρε του. Γιατί... Παρά το γεγονός γεγονό ότι δεν προέρχονται από τι τρει χώρε που λέγαμε πριν. Παρά, παρά το γεγονό αυτό, μα και γιατί να του φορτωθεί τελικά η Ελλάδα και όχι η υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, να πιέσουν προ την Ευρώπη για να κάνει κάτι τέτοιο, ώστε κάποιοι άνθρωποι από αυτού να φεύγουν άμεσα για χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη προσπαθούμε να πιέσουμε και την Τουρκία μέσω τη Ευρώπη, φυσικά, από μόνοι μα νομίζω δεν μπορούμε, Ωστε να περιορίσουμε τι νέε ροέ. Αυτά είναι αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, κύριε Νικολάδη, δεδομένου στη στιγμή. Νομίζω ότι οι λύσει είναι περιορισμένε και δυστυχώ δεν εμφανίζουν και έτσι πολύ υψηλέ πιθανότητε επιτυχία, με δεδομένο το ότι το πρόβλημα πλέον μα πιέζει πάρα πολύ. Να σα πω μία είδηση που μόλι τώρα βγήκε ναι. στο διαδίκτυο και μου τη στέλνει η Στέλννα Μαργαρτίδο από την αίθουσα Σύνταξη. Έχουμε στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στι Βρυξέλλε. Έχουμε μία δήλωση από τον εκπρόσωπο τύπου τη Κομισιόν. Χαιρετίζουμε την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για του πρόσφυγε. Και πιο συγκεκριμένα, να δούμε ποιο θα έκανε τη δήλωση αυτή, που ήταν ο Μαργαρίτη ο Σοσχινά ή κάποιο άλλο. Ο, ο κύριο Σχινά, νομίζω. ή κάποιο από, από του αντικαταστάτε του. Ο Μαργαρίτη Σοσχινά. Την διάβασα πριν, πριν ποσοστού, την είχα Α, προλάβει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τι δηλώσει σχετικά με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην ανακοπή προσφυγικών ροών στο Αιγαίο. Η απόφαση ανήκει στο ίδιο το ΝΑΤΟ σε σχέση με την ευκαιρία και τους τρόπους της ενδεχόμενης εμπλοκής του τρόπου τη ενδεχόμενη εμπλοκή του. Εμεί χαιρετίζουμε όλε τι συζητήσει που αφορούν πιθανά μέτρα αντιμετώπιση τη προσφυγική κρίση, διάσωση ανθρώπινων ζώων και διαχείριση των προσφυγικών ροών και των εξωτερικών συνόρων. Λίγο περίεργη δήλωση. Πώ σα φαίνεται σαν... να ρωτήσω και εγώ τώρα, <laughs> κύριε Νικολαγίδη. Η πώς διατύπωση είναι λίγο, νομίζω, έτσι πέρα από τα συνηθισμένα νομίζω ότι η Ευρώπη βρίσκεται με αυτή τη δήλωση τοποθετεί τον εαυτό της στη θέση ενός ανήμπορου έτσι ακριβώς, παράγοντα έτσι που ο, που είναι κάποιος ανήμπορος άνθρωπος που βλέπει να καίγεται το σπίτι του και βλέπει ε, τον πυροσβέστη να έρχεται και λέει ότι επιτέλους ήρθε ο ένας πυροσβέστης αντί να Πάρει, να κάνει κάτι ο ίδιο για να σβήσει τη φωτιά που βρίσκεται μέσα στο σπίτι, χειροκροτάει τον πυροσβέστη ο οποίο εκδηλώνει την πρόθεσή του να εμπλακεί στην κατάσταση εδώ... τη πυρκαγιά. Και... Κάπω έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν ξέρω, η δικιά και... και, εδώ βέβαια έχουμε και την επιφύλαξη κατά πόσο αυτό που έρχεται στην προκειμένη περίπτωση είναι πυροσβέστη. Ναι, και, και, δεν είναι εμπριστή. Δεν είναι εμπριστή και γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Έχει, Έχει. Και ένα άλλο κομμάτι. Λέει τα 10 χιλιόμετρα mm -hmm. που χωρίζουν την Ελλάδα από την Τουρκία δεν μπορούν να είναι παράδεισος για τους διακινητές, λέει εδώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Δεν, δεν έχει άδικο, εδώ, δεν, είναι, δεν, έχει άδικο, είναι μια διαπίστωση η οποία μας βρίσκει όλους σύμφωνος. Είναι όμως μια διαπίστωση. Μάλιστα. Όπως και τα παράλληλα της Τουρκίας είναι παράδεισος για τους διακινητές και τα 10 χιλιόμετρα μέχρι την Ελλάδα. Τι κάνουμε Προφανώς, εκεί Προφανώ με αυτή τη διατύπωση ή? ο Μαργαρίτη Χινάς λέει ότι εδώ το έργο το οποίο μπορεί να αναλυφθεί είναι ένα έργο το οποίο είναι σε μια σχετική περιορισμένη γεωγραφική περίοδο. Δηλαδή 10 χιλιόμετρα πλάτου για, για κάποιο χωρικό σημείο του Αιγαίου να ελεγχθεί από τον Άτο δεν είναι μια σπουδαία υπόθεση, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο κατά Αυτό συμφωνούμε, εδώ. Σε αυτό συμφωνούμε. Είναι όμω απλά μια διαπίστωση, πρέπει να δούμε πώ θα ελεγχθούν. Έτσι, αυτά τα 10 χιλιόμετρα. Ε, και από ό,τι φαίνεται αν έχουμε τελικά εμπλοκή του ΝΑΤΟ νομίζω ότι ε, φτάνουμε και στη διαπίστωση ότι η κοινέα Frontex που πολυδιαφημίστηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν θα έχει τελικά κάποιο ρόλο στην περιοχή. Εφόσον χρειαστεί να βάλουμε τον Άτο. Ότι αυτό. Θυμάστε κάποια στιγμή που συζητούσαμε για κοινέ περιπολίε Ελλήνων και Τούρκων. Ναι, ναι, ακριβώς, που μα ναι, το, ναι, το έλεγε ναι, ναι. και ο Γιούγκερ, μα το έλεγαν και οι Γερμανοί, και εμεί το αποκρούαμε, γιατί φοβόμασταν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ενδεχομένω οι Τούρκοι να γύρουν διάφορα άλλα θέματα και να υπονομεύσουν ουσιαστικά τη συνεργασία αυτή, αλλά και να ε, κατά κάποιο τρόπο να γύρουν άλλου τύπου έτσι, αξιώσεις στο Αιγαίο. Να μπουν στο Αιγαίο, όπως λέμε, έτσι, like, να πατήσουν πόδι, ας πούμε, εκεί πέρα. Και ο πιο εύσχημος τρόπος για να πατήσεις πόδι σε μια εδαφική περιοχή είναι μέσω της διάσωσης και της έρευνας. Αυτό ε, έχει καταγραφεί ιστορικά. Και, και, θεσμικά πλέον θα γινόταν αυτό, έτσι. Άρα, ε, έχουμε φύγει από τα ελληνοτουρκικά κοινά περίπολα και έχουμε πάει τώρα στην ομπρέλα της συμμαχία. Βέβαια... Αυτό φαίνεται. Τώρα το χαιρετίζουν και οι, οι Ευρωπαίοι, οι Κομισιόν, η Κομισιόν, Μαργαρίτη Κινά, εδώ στην τοπίτευμα μα ο Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Άρα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα. αυτό που λέγατε προηγουμένω. Ακριβώ. Ότι μάλλον ε, υπάρχει υπόστρωμα προκειμένου να προωθηθεί. Και δεν υπάρχει προφανώ κάποια άλλη λύση. Δεν έχουμε ελπίδα σε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό άλλωστε πηγαίνουμε ε, σε αυτή τη λύση του ΝΑΤΟ. Πάντω, ε, ενδιαφέρον έχει και μια ερώτηση που έκανε. Εγώ περιμένω να απαντηθεί ο ευρωβουλευτή του ποταμίου ο Μίλτος ο Κύρκο. Σχετικά με το τι τελικά συζητήθηκε και τι συμφωνία υπάρχει, αν υπάρχει, όπω λέγαμε πριν, σε σχέση με την Τουρκία, για να δούμε πραγματικά τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είδου διαπραγμάτευση έκανε. Mm. Αν όμω, όπω είπατε κι εσεί και, και διαπιστώσαμε προηγουμένω, Φαίνεται να μην έχει ελπίδε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη συμφωνία με την Τουρκία, θα πει ότι τελικά να βάγισαν όπω και να έχει. Το αν έγιναν σωστά ή όχι είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, βέβαια έχει σημασία για το μέλλον. Γιατί τελικά δεν ξέρω, φαίνεται ότι η Τουρκία έχει παίξει απόλυτο το παιχνίδι τη. Βέβαια, το είχαμε πει πάρα πολύ νωρί, κ. Νικολαίδη, και εδώ μαζί το είχαμε συζητήσει, ότι ήταν δύσκολο η Τουρκία να τηρήσει αυτά τα οποία τότε φαίνεται ότι συμφωνήθηκαν, και ότι κατά πάσα πιθανότητα θα συνέχισε να παίζει το δικό τη παιχνίδι. Με μια έτσι σταθερή εθνική πολιτική που έχει, αταλάντευτη. Σε αντίθεση με την Ευρώπη και την Ελλάδα και τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ κοινωνίε. Και καθεστοτική συχνά... έτσι. Πρέπει καθεστοτική, να το πούμε αυτό γιατί το ξεχνάμε. Γιατί Αυτά... Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν ταλανίζεται από ιστορικέ πολιτικέ διαφορέ. Είναι ένα σουλτανάτο του κυρίου Ερντογάν το οποίο όταν ο κύριο Ερντογάν αποφασίσει να ασκήσει μια πολιτική ακόμα και αν αυτή είναι αντιδημοκρατική αντιδημοφιλή. Ναι, ναι, έτσι. έτσι ασκείται αυτή η πολιτική ασκείται, γιατί ναι, ναι. δεν υπολογίζει κανένας, κανένα κανέναν. Δεν υπάρχουν κόμματα. δεν Εδώ είδαμε την προηγούμενη. Τον προηγούμενο μήνα είδαμε ε, 120 ακαδημαϊκούς που έκαναν έκκληση στον Ερντογάν και ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον ναι, 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 του. Ναι, με μια κοινή επιστολή την οποία είχαν συνυπογράψει. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Τσάου, σε ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου κύκλου της εκπομπής Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να ανοίξουμε τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής